Υψηλός παραμένει ο προεκλογικός πυρετός στη Γαλλία εν ώψη του δεύτερου γύρου των βολευτικών εκλογών που θα διεξαχθούν την ερχόμενη Κυριακή. Η Μαρί Λε Πεν και ο Εθνικός Συναγερμός τονίζουν ότι ο στόχος τους είναι η αυτοδυναμία, την ώρα που τουλάχιστον 169 βουλευτές αποσύρθηκαν από την κούρσα για να ενισχύσουν τους αντιπάλους της ακροδεξιάς. Première ministre bis, je serai la présidente du groupe majoritaire à l'Assemblée nationale. Je tends la main à tous les électeurs de droite, du centre, mais aussi de la gauche raisonnable qui ne veulent pas voir Jean-Luc Mélenchon devenir le Premier ministre de la France parce que ça signifierait pour notre pays l'insurrection, le chaos et le désordre économique. L'image de la France, ce pays qui est le pays des droits de l'homme, le pays des lumières, d'un seul coup deviendrait un pays d'extrême droite parmi d'autres. Ça n'est pas imaginable. Την ίδια ώρα, προβληματική φαίνεται πως είναι η εικόνα και για τους Έλληνες που ζουν στη Γαλλία. Ήταν κάτι αναμενόμενο, αλλά παρόλα αυτά κανείς δεν θέλει να πιστέψει ότι μπορεί αυτό να συμβεί στη Γαλλία. Σωστά. Αυτό σωστά. Είναι το μεγάλο πρόβλημα. Αυτό είναι κάτι το οποίο βλέπετε ότι ούτε ο Μακρόν το περίμενε, εκτός αν είναι πια τόσο διαβολικός. Και αυτό είναι δυνατόν, αλλά ιδιαίτερα οι Γάλλοι δεν μπορούσαν να το φανταστούν. Οι Γάλλοι, οι αστεί, αυτοί οι οποίοι μένουν στην περιφέρεια και στην ύπαιθρο της Γαλλίας, αυτοί είναι σίγουρα αυτοί οι οποίοι ψήφισαν περισσότερο ακραδεξιά αυτή τη φορά. Είναι όλοι παγωμένοι, όλοι περιμένουν να δούνε τι θα πει η κάλπη. Εάν μέχρι σήμερα το βράδυ οι συμφωνίες καταλήξουν για το ποιος θα αποσυρθεί, ούτως ώστε αυτός ο οποίος έχει τις περισσότερες πιθανότητες να αντιμετωπίσει και να μαζέψει τους ψήφους, τις ψήφους, ούτως ώστε να νικήσει, αν θέλετε, την άκρα δεξιά, αυτοί θα αποσυρθούν και θα το ξέρουμε μέχρι σήμερα το βράδυ. Αλλά δεν ξέρω. Ο ίδιος στην αρχή ο Μπαρντελά έλεγε ότι αν δεν έχω την απόλυτη πλειοψηφία δεν θα πάω για πρωθυπουργός. Τώρα το άλλαξε και λέει ότι έστω και με σχετική πλειοψηφία θα προσπαθήσουμε να κάνουμε συμφωνίες ούτως ώστε να μπορέσουμε να κυβερνήσουμε.